Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνη, καλησπέρα Πιερία, καλησπέρα Κόσμε. Ένα ακόμα παρεάκι με την πίστη είναι γεγονός και θα είμαστε εδώ από τις 6 μέχρι και τις 8 να τραγουδήσουμε, να υμνήσουμε σήμερα την πίεση, να ακούσουμε ζωντανά μελοποιημένα ποίηματα και πολλά πολλά άλλα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εκεί συντονισμένοι στους 92,6 στο Sky. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι η θεοποίηστη Δαφνή και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας στο 23510 47 917 και 918, καθώς και στην ομάδα μας στο Facebook Παρεάκι με την Πίστη. Όμως στείλω τις καλησπέρες μου παντού, θα πρέπει να καλωσορίσω και να καλησπερίσω στη συντροφιά μας και σήμερα τους αγαπητούς χορηγούς. Αυτά λοιπόν με τους χορηγούς, αυτά με τις καλησπέρες, να καλησπερίσουμε όλους εσάς που μας ακούτε, είτε από τις δουλειές σας, είτε από τα αυτοκίνητά σας, είτε από το δρόμο, εσείς που φοράτε τα hands free και εσείς που είστε στον καναπέ σας και πίνετε απλά τον καφέ σας. Να σας πω τώρα, να σας υποσχεθώ μάλλον ότι σήμερα θα είναι μια πολύ 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 όμορφη εκπομπή. Έχω καλεσμένους στο στούντιο αξιόλογα άτομα, αγαπημένα και πολύ γλυκά άτομα, τα οποία θα μας τραγουδήσουν, θα μας μιλήσουν για ποίηση, γιατί χτες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ποίησης και σήμερα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα. Και πριν πάμε επίσημα στο πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής, να καλησπερίσω εδώ στο στούντιο ζωντανά τον κύριο Γκέτσιο Λάζαρο, τον στιχουργό μας που μας κάνει την τιμή για δεύτερη φορά να βρίσκεται στο στούντιο από την κοντίνη όμως Πέλα. Δεν ήρθες από πολύ μακριά, Λάζαρε. Όχι, ναι, δεν ακούγεσαι κιόλας. Αν μας ανοίξω και το μικρόφωνο, ξέρεις, θα μπορείς να ακουστείς. Ναι. Ναι, θα είναι καλύτερα, θα ρω. Είναι βασική αρχή το μικρόφωνο. Καλησπέρα, Πίστη. Καλησπέρα στους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε. Τώρα έναν θα του πω, περίμενε, δεν τον καλή, να τον καλωσορίσω εγώ πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Τον καλωσορίσω πρώτα εγώ. Καλά, καλωσόρισε τον εσύ. Πες, καλωσόρισες Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη. Γεια σου Λάζαρε. Καλώς σε ξαναβρίσκω. Και εμένα χαρά μου. Καλωσορίζω λοιπόν και καλησπέριζω τον Δημήτρη Πορθενίδη, όπως καταλάβατε. Καλησπέρα Δημήτρη, πώς είσαι? Να είστε καλά, μία χαρά. Χαίρεσαι που είσαι εδώ, φαντάζομαι και εσύ. Ξανά είμαι εδώ δεύτερη φορά και είναι τέλεια. Ωραία, τέλεια. Και για πρώτη φορά θα καλησπερίσω και τη Λένα μας, τη Λένα την Καραγιανίδου. Καλά, δεν το λέω? Ναι, η οποία την προηγούμενη φορά δεν μπορούσε να είναι κοντά μας. Τα κατάφερα μου σήμερα. Θα έρθεις λίγο πιο κοντά για να σε ακούμε όμως καλύτερα, ή τράβα το κοντά σου. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα και από μένα, τα κατάφερα αυτή τη φορά. Τα κατάφερες, ευτυχώς. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από εσάς τραγουδιστικά. Και από εσάς κύριε Γκέτσιο, περιμένουμε τα φώτα σας για τα όσον αφορά την ποίηση. Τα φώτα είναι σχετικό. Γιατί? Είμαστε πολύ μικροί όλοι για να δώσουμε τα φώτα μας όσον αφορά την ποίηση. Η ποίηση είναι ένα χάος. Ναι, ναι, σίγουρα. Και η ποίηση είναι δημιουργηθής αποκτήσεως κόσμου, οπότε έχουμε μεγάλο θέμα. Απλά θα κάνουμε κάποιες αναφορές, ό,τι μπορέσαμε, ό,τι μπορούμε και βλέπουμε. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα θέλω να σας πω ότι εγώ δεν θα μιλάω πολύ. Ναι, αυτό έχω να σας πω. Εγώ πιο πολύ τις χορηγούς θα λέω. Λίγο θα σας συντονίζω, έτσι μην μπερδευτείτε τίποτα και χρειάζεστε τη βοήθειά μου. Από εκεί και πέρα θα κάνετε παιχνίδι εσείς στην εκπομπή σήμερα. Αυτό έχω να σας πω. Οπότε θέλω να μου πείτε πώς θέλετε να ξεκινήσουμε. Θέλετε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μελοποιημένο, να πάρουμε μια τζούρα καφέ, έτσι να τονωθούμε? Θέλετε να πούμε κατευθείαν για ποίηση? Τι θέλετε, εσείς αποφασίστε. Πετάω τον μπαλάκι. Λάζαρε, σ' ακούω. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, Δημήτρη, σε τι λες? Να ακούσουμε. Λοιπόν, θα πούμε τον γνωστό στους περισσότερους Ερωτόκριτο. Πέσαμε κατευθείαν στα βαθιά. Έτσι. Όχι, ήταν επιθυμία της Λένας. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα της. Πάρα σε στίχους Βιτσέντσου Κορνάρου και η μουσική είναι παραδοσιακή. Έχουμε και υλικό για μετά. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε.
οίκουσες αρετούσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ο κύρις σου με ξόρισε στη σένιτιά στη στεράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, κι ύστερα να ξενιτευτώ πολλά μακριά να πηγαίνω. Και πως να σ' αποχωριστώ και πως να σου μακρύνω και πως να ζήσω δίχως σου τον ξορισμό εκείνο. Κατέχω το κι ο κύρις σου γλίγορα σε παντερεύει. Ριγόπουλα φεντόπουλο αν είσαι εσύ γυρεύει, και δεν μπορείς να αντισταθείς σαν θέλουν οι γονείς σου. Νικούν την τη γνώμη σου και αλλάζει η όρεξη σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και μετά εκείνη ολόχαρος την ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβωνιαστείς να βαριά να στενάξεις, κι όντες ανήφεις το ληστείς σαν παντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να υπείς ρωτώ Κρήτε καημένε, τα σου τα ζάελεις μόνησα, τα θέλες πιο δεμένε. Και κάθε μήνα μια φορά μπροστά στην κάμαρά σου λόγιαζε τα παθαγιαζε να με πονεί η καρδιά σου. Και πιάνε και την ζωγραφιά που βρε σταρμάρι μέσα, και τα τραγούδια που λέγα όπου πολύ σ' αρέσα, και διάβαζε τα θωριατέ κι αναθυμνού και μένα, πως με ξορίσανε μακριά εκεί μακριά στα ξένα. Κι όντε σου πουν κι αποθανά λυπήσουμε και κλάψε, και τα τραγούδια που βγάλα με στη φωτιά τα κάψε. Όπου κι αν πάω κι όπου βρεθώ,
ό,τι καιρό κι αν ζήσω, τάσω σου άλλη να μη δω, μη δεν ανατρανήσω. Κι ας τάξω κάκο ριζικός, πως δε σε είδα ποτέ μου, ένα κεράκι αυτούμενο ακράτου κι σβήσε μου. Ας τάξω πως εμπιαστικά πω μιας γυναίκας τρίχα, κι σπάσει τρίχα κι χάσα στον κόσμο τι κι αν είχα. Καλιάχωσέ με θάνατο, παραμιλέ ζωή μου, για σένα γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό έχω να πω, ταξιδέψαμε. Συγχαρητήρια, παιδιά, μπράβο σας. Ήσασταν, ήταν η καλύτερη αρχή. Θαρώ που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εξαιρετικός όπως πάντα, Δημήτρης. Ναι, ναι. Και η Λένα τώρα πλέον θα... Δεν το συζητάμε. Απλά δεν τους έχουμε, δεν τους έχεις μάθει μαζί, ναι, μάλλον, ναι, γι' αυτό. Ναι, εντάξει, δεν τους έχω μάθει. Γνώρισες μαζί, το Δημήτρη. Αλλά ενθουσιάστηκα με το ακορντεόν. Ναι, 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 είναι φανταστικά όλα. Νομίζω ότι έχεις θέμα εσύ, κάτι... Για το συγκεκριμένο, για έτσι. Που, για το συγκεκριμένο που ακούσαμε, για τον Βιζέτζο Κορνάρο, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Βεβαίως, να πούμε. Οφείλουμε να το πούμε. Να πούμε. Ο Βιζέτζος Κορνάρος είναι ο κύριος εκφραστής κριτικής ποιήσης. Mm-hmm. Κατά πρώτον, γεννηθής στην Κρήτη το 1593 και πέθανε το 1613 ή 14, δεν είναι ακριβής η ημερομηνία του θανάτου. Mm-hmm. Να πούμε κάτι τώρα που δεν... Καταρχάς, το Ερωτόκριτος είναι... υπάγεται στην αφηγηματική ποίηση. Mm-hmm. Είναι ποίημα αφηγηματικό, κατηγορία. Να πούμε τώρα κάτι που μάλλον δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Ο Ερωτόκριτος είναι μπαλάντα, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν το ήξερες. Ο Ερωτόκριτος είναι μπαλάντα, και με τον όρο μπαλάντα, ο όρος μπαλάντα αναφέρεται σε δύο ποιητικές μορφές βασικά. Η μία είναι παραδοσιακή μπαλάντα, στα αγγλικά το μπαλάντ, που είναι αφηγηματικό ποίημα λαϊκής προέλευσης. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό δηλαδή που είναι ο Ερωτόκριτος. Και το άλλο είναι μια σταθερή μορφή παλαιογαλλικού είδους ποιημάτων. Τώρα, και ένα τελευταίο για τον Κορνάρο, γιατί δύο πράγματα μπορείς να πεις μόνο αυτά. Δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση ο Κορνάρος. Mm-hmm. Τον ξέρει όλος ο κόσμος. Τον έχει ακούσει. Έχει ακούσει την ποίησή του, δηλαδή, μελοποιημένη, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ η μελοποίηση κάνει καλό. Φτάνει στα αυτιά των ανθρώπων. Φτάνουν τα λόγια των ποιητών στα αυτιά, mm-hmm, των ανθρώπων πιο εύκολα. Πιο εύκολα. Ο Κορνάρος έχει και ένα ακόμα παρόμοιας δομής ποίημα, το οποίο λέγεται «Θυσία του Αβραάμ». Αυτά το Αβραάμ όσον αφορά τον Βιτζέτζο Κορνάρο. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο, να πούμε κάτι άλλο. Εγώ θέλω απλά να αναφερθώ, γιατί είπαμε ότι χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα ποίησης, να πω από πού ξεκίνησε, ποιανού ιδέα ήταν, και θέλω να σας πω ότι στον ποιητή Μιχαήλ Μήτρα ανήκει η αρχική έμπνευση της Παγκόσμιας ημέρας ποίησης, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο 21 Μαρτίου. Ο Έλληνας ποιητής το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα για αυτόν. Τώρα παίζει ένα ρόλο, ξέρετε, και η ημέρα της Αιαρινής Ησημερίας, που ήταν εχθές, επισήμως έχει μπει και η Άνοιξη, έχω να σας πω. Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή και μελετητή της ποίησης Κώστα Στεριόπουλου, πρόεδρου τότε της Εταιρείας Συγγραφέων. Η ποιήτρια Λίντια Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου, την ημέρα της Αιαρινής Ησημερίας,
που συνδυάζει το φως από τη μία και το σκοτάδι από την άλλη, όπως και η ποιήση που συνδυάζει το φωτεινό πρόσωπό της, το φωτεινό πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό πρόσωπο του πένθους. Η πρώτη μέρα ποιήσης γιορτάστηκε το 1998 στο παλαιό ταχυδρομείο της πλατείας Γκοτζιά. Έτσι, αυτά τα λίγα ενημερωτικά από πού ξεκίνησε, από ποιον ποιητή και πώς και γιατί. Πολύ καλό αυτό. Βλέπουμε τώρα εδώ, χωρίς να θέλω να, πώς να πω, χωρίς να θέλω να μιλήσω έτσι σοβινιστικά, αλλά βλέπω ότι και πάλι από την Ελλάδα ξεκινάνε όλα τελικά. Είδες. Και ειδικά, ναι, όσον αφορά την ποιήση. Ναι. Αν και νομίζω ότι ο Έλληνας δεν τους άκουσε τους ποιητές. Mm-hmm. Έχω τέτοια εντύπωση. Δεν τους άκουσε τους ποιητές και είμαστε στο σημείο που είμαστε τώρα. Έχω την αίσθηση ότι αν είχαμε λίγο δώσει προσοχή σε αυτά που λένε οι ποιητές, λίγη περισσότερη προσοχή, θα είχαμε πιάσει τα ουσιώδη. Ναι. Θα είχαμε πιάσει τα ουσιώδη. Και είναι πολλά. Είναι ο Διονύσιος ο Λωμός, είναι ο Κάλβος, είναι ο Καβάφης, που μιλάνε για την ουσία. Που μιλάνε για την ουσία. Mm-hmm. Θα πούμε νομίζω και στην πορεία. Θα πούμε στην πορεία. Έχουμε αυτά τα πράγματα. Αν και κοντεύουμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, θέλω να σας πω, της εκπομπής, αλλά έχουμε άλλη μια μισή ώρα γεμάτη που θα μπορέσουμε να πούμε νομίζω πολλά πράγματα. Νομίζω θα προλάβουμε ενδιαφέροντα. Κάποια πράγματα, ναι. Θα το πηγαίνουμε έτσι. Τραγουδάκι. Εσύ ξέρω ότι έχεις μαζέψει πολλά στοιχεία. Έχω κάποια στοιχεία. Έτσι. Γενικά, αν θέλουμε να κάνουμε μια εισαγωγή στην ποιήση, μπορούμε να μιλήσουμε για τις τεχνοτροπίες της ποιήσης. Οι δύο πιο ουσιαστικές που μένουν κιόλας και έχουν επιβιώσει στο χρόνο είναι το κλασικό και το ρομαντικό. Mm-hmm. Ξεκινώντας από το κλασικό που προέρχεται και από την αρχαία Ελλάδα, που έχει να κάνει περισσότερο με τη λογική, με την έρευνα και με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη λογική, mm-hmm. σε κάθε μορφή τέχνης, και μετέπειτα το ρομαντικό, το οποίο έρχεται από την Ευρώπη μετά και το σκοτεινό μεσαίωνα, γεννιέται ουσιαστικά στο σκοτεινό μεσαίωνα, mm-hmm. έρχεται λίγο αργά σε εμάς. Το ρομαντικό που έχει να κάνει πιο πολύ με το συναίσθημα, με διάφορα πράγματα. Αυτές οι δύο τεχνοτροπίες ουσιαστικά επιβιώνουν γιατί συνιστούν και έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Δηλαδή, περνάνε από την τέχνη στη ζωή. Συνιστούν έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής από το α μέχρι το ω. Οπότε και επιβιώνουν. Παραδείγματος χάρη, με τον υπεραλισμό δεν μπορείς να επιβιώσεις. Μπορείς να κάνεις τέχνη, μπορείς να συγκινήσεις, mm-hmm. δεν μπορείς όμως να έχεις ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ζωής. Αυτά προς το παρόν. Να πούμε ότι ο μεγάλος μας ποιητής, ο Διονύσιος ο Λωμός, είναι η τεχνοτροπία του περισσότερο στο κλασικό. Ναι. Και το ρομαντικό έρχεται στην Ελλάδα περίπου το 1880 με την Ρομαντική Σχολή των Αθηνών. Mm-hmm. Απλά έρχεται λίγο κουρασμένο, έρχεται λίγο άρρωστο εντός εισαγωγικών, έρχεται λίγο γυρασμένο και κατάκοπο στην Ελλάδα, αφού έχει περάσει από όλο το ευρωπαϊκό φάσμα, ξεκινώντας από τον σκοτεινό μεσαίωνα και ύστερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά προς το παρόν σαν εισαγωγή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Πίστη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, ναι, τα πράγματα που ακούμε. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ με τη Λένα να πούμε κάποια, έτσι να τραγουδήσουμε κάποια μελοποιημένα έργα, mm-hmm. πονήματα, συνηθίζω να τα λέω εγώ. Πώς συνηθίζεις να τα λες? Πονήματα. Πονήματα. Είναι, γιατί και εκφράζουν πόνο, αλλά δημιουργούνται και από πόνο, mm-hmm. όλα αυτά. Δηλαδή έχουν μία αιτία, μία ανάγκη να γραφτούν, και πιστεύω ότι η ποίηση γενικώς και δεν έχει ανάγκη κανέναν. Όλοι εμείς όμως οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την ποίηση. Πρέπει να υπηρετούμε την ποίηση και δεν πρέπει να την... Η ποίηση είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο έκφρασης. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο να ορίσουμε τι είναι ποίηση, γιατί εμείς έχουμε την τάση όλα να τα ορίζουμε. Σε κάθε τι να δίνουμε και έναν ορισμό με κάποια χαρακτηριστικά. Η ποίηση νομίζω είναι ένας από τους πιο δύσκολους όρους που μπορούμε να μιλήσουμε με σαφήνεια. Αλλά θέλω να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ποίηση να τη χρησιμοποιούν για να εκφράζονται. Να μην τη χρησιμοποιούν για να αποσκοπούν άλλα πράγματα. Μάλιστα. Είναι πολύ ευαίσθητη η ποίηση και όποιος ασχολείται μαζί της θα πρέπει λίγο να το σκέφτεται διπλά και τριπλά.
Λοιπόν, ναι. Νομίζω θέλει να πει κάτι η Λένα. Κυρία, κυρία. Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω το Λάζαρο, ναι, σχετικά με την Αθηναϊκή Σχολή. Η παλιά Αθηναϊκή Σχολή ήταν που ήταν η πιο απεσιόδοξη και τα λοιπά. Δηλαδή όταν εισήλθε στην Ελλάδα και με τη νέα Αθηναϊκή Σχολή, mm-hmm, άρχισαν να μπαίνουν τα πιο έντονα ρομαντικά στοιχεία και πιο, πώς να το θέσω, χαρά για τη ζωή, για την αγάπη, για τον έρωτα. Η γυναίκα είχε κυρίαρχο ρόλο, όπως και στο Σολωμό. Η γυναίκα ήταν τα κυριότερα στοιχεία που ασχολόταν μαζί της. Mm-hmm. Και καθώς ο Σολωμός είναι από τους λίγους που είχε μαζί με του, μετά μετέπειτα με τον Ψυχάρη και αυτά, που είχαν γράψει από το δύο πεζογραφήματα. Το ένα ήταν ο διάλογος που μιλάει για τη γλώσσα. Για την ποιητική γλώσσα, για την καθημερινή γλώσσα και αυτά. Είχε δώσει έμφαση σε αυτό. Mm-hmm. Και δηλαδή ήταν τους ποιητές που ασχολήθηκε πλην από την ποιήση και για τη γλώσσα συγκεκριμένα, ναι, 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 το πρόβλημά της. Μάλιστα. Ναι, ήθελα να το, να το αναφέρω κι εγώ αυτό. Φυσικά μου διέφυγε το, τα της νέας ρομαντικής σχολής, mm-hmm, και ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, για το. Μα γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ πέρα. Ναι, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο. Όχι, μ' άρεσε εμένα αυτό. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Πολύ, να μου συμπληρώνουν, να μου μαθαίνουν ούτως ή άλλως. Κοίταξε να δεις, η εκπομπή λέγεται Παρεάκι με την Πίστη. Αυτό. Εγώ θα είμαι εδώ και εσύ θα είστε το παρεάκι μου που ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι πάει. Πάει. Για τον Διονύσιο Σολωμό θα ήθελα να αναφέρω και εγώ διάφορα, γιατί ήταν, προσπαθούσε να, τις δύο τεχνοτροπίες να τις ενώσει και τελικά δεν τα κατάφερε, γιατί δεν ενώνονται αυτά, είναι δύο κοσμοθεωρίες διαφορετικές, mm-hmm, είναι ολοκληρωμένες κοσμοθεωρίες, απλά προσπάθησε να φτιάξει το τέλειο, προσπάθησε να φτιάξει ένα μεικτό, μεικτό αλλά τίμιο, όπως έλεγε η Ήβος, mm-hmm, νόμιμο, με συγχωρείτε, το μεικτό αλλά νόμιμο, όπως το έλεγε, το οποίο δεν μπορούσε να το καταφέρει. Και είναι και ο Σολωμός προσπάθησε επί του πρακτέου να το κάνει αυτό το πράγμα, γι' αυτό και υπήρξε η συντριβή πάνω σε αυτό το πράγμα, mm-hmm, εν αντιθέσει με τον Γκέτε παράδειγμα, το οποίο θεωρητικά προσπάθησε να τα κάνει αυτά τα πράγματα, mm-hmm, πάλι στο ίδιο πράγμα, κατέληξε και αυτός ότι δεν σμίγουνε, αλλά επειδή ο ένας προσπάθησε θεωρητικά να το κάνει, ενώ ο άλλος προσπάθησε να το κάνει τέχνη, να το μετουσιώσει σε τέχνη αυτό το πράγμα, ήταν, νομίζω, είναι δύο διαφορετικά, και τα δύο έχουν αξία, ναι, αλλά τίνω λίγο προς τον Διονύση Σολωμό, μάλιστα, που επί του πρακτέου προσπάθησε να το κάνει αυτό και να το ενώσει. Ωραία. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας πω ότι πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό απαραίτητο διάλειμμα. Οπότε αμέσως μετά πάλι κοντά σας, εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά, Sky 92,6, Παρεάκι με την Πίστη ακούτε και θα ακούτε μέχρι και τις 8. Sky 92,6. Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό, εκατό να εξοδεύει και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα, να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε το κλέφτη να γυρεύουνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Όλα σ' αυτή τη γη μας καρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή.
σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφταίει. Κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάπου κι από παππού, συγχρόνος μπούφος κι αλεπού. Θέλει ακόμα κι αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο. Στα δυο φορώντας τα πόδια που έχει, στον αλουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ήρων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ήρων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Σουλούπι μπόι, μικρό μεσαίο, ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφις, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφις, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός τραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβένα γάς. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ήρων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Ο Ελλάς ηρών χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, Sky 92,6 ακούτε, αφιέρωμα στην ποίηση έχουμε σήμερα. Καλεσμένοι μας, όπως είπαμε νωρίτερα, ο Λάζαρος Ογκέτσιος ο στιχουργός, ο Δημήτρης ο Παρθενίδης τραγουδιστής, τραγουδοποιός, και η αγαπητή και πολύ πολύ γλυκιά Λένα Καραγιαννίδου, η ακορντεονίστρια και τραγουδίστρια να πω, όχι έτσι να μην το πω, καλά δεν να το πεις λέω. Να πεις δασκάλα. Δασκάλα να πω. Αυτό που κατάλαβα εγώ από το διάλειμμα, να πεις δασκάλα. Ωραία, δασκάλα θα πω. Είμαστε ένα πολύ όμορφο παρεάκι, φαντάζομαι. Μιλάμε για ποίηση. Μαρία, περιμένω το τηλεφώνημά σου τώρα όμως. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Χατζάκη που μας ακούει. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Ήθελε να πει πέντε λόγια, αλλά της είπα ότι εγώ δεν θέλω να τα μεταφέρω. Θέλω να τα πει η ίδια στον αέρα. Οπότε περιμένουμε το τηλέφωνό της. Αλλά ο λόγος του σαν Λάζαρε, γιατί κάτι ήθελες να πεις, ακούγαμε το «Δυστυχία σου Ελλάς». «Δυστυχία σου Ελλάς». Σαν να ήταν λίγο επίκαιρο το τραγούδι αυτό, το ποίημα. Το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, αν το βάλουμε τώρα και το ακούσουμε, όπως καλή ώρα το ακούσαμε, αλλά το βάλουμε στον δρόμο κάπου και λοιπά, περιγράφει την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Ναι, ναι. Λυπούμε που δεν έχω συγκεκριμένες ημερομηνίες, αλλά το ποίημα είναι γύρω στα 150 χρόνια πίσω γραμμένο. Mm-hmm. Είναι από τον Γιώργο Σουρή, ο οποίος έγραφε έτσι και χιουμοριστικά ποίηματα κλπ. Αλλά έχει και αυτό
το πάρα πολύ. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Αυτό που εγώ αναρωτιέμαι συνεχώς και ψάχνω και το σκέφτομαι. Τελικά, είναι η ποίηση και τα συγκεκριμένα ποίηματα διαχρονικά ή μήπως δεν έχουμε αλλάξει εμείς τίποτα ποτέ? Μήπως. Και πάμε κουτουρού, πάμε στο ίδιο. Μήπως. Και δεν καταφέρουμε να διδαχτούμε από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν 100 χρόνια ένας άνθρωπος, 100-150 χρόνια, σου έχει γράψει αυτό και εσύ 150 χρόνια δεν το έχεις ακούσει, δεν έχεις διορθώσει τίποτα από αυτά που λέει, μήπως εκεί έγκυται το πρόβλημα? Τελικά τι γίνεται? Είναι διαχρονικά αυτά και πάνε με όλες τις εποχές ή όλες τις εποχές είναι ίδιες? Λάζαρε, να κάνω μια παρέμβαση, επιτρέπεις? Σαφέστατα. Θεωρώ ότι είναι αυτό που είχες δείξει πριν τις διαφημίσεις, ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή προσέγγιση για την ποίηση. Δεν μας έχουν μάθει να ανοίγουμε λίγο ένα ποίημα, να το διαβάζουμε, να προσπαθούμε να το καταλάβουμε, γιατί έχουν δημιουργήσει έτσι μια λανθασμένη ιδεολογία ότι η ποίηση είναι κάτι δυσνόητο. Ναι. Είναι για τους λίγους. Και ότι η ποίηση είναι θεωρία. Έτσι. Είναι πράγματα, ναι, τα οποία είναι δεν... για τους εκλεκτούς, όπως όταν ζούσαμε ας πούμε στο Μεσαίωνα, που η γνώση ήταν εκεί που στα σπίτια ας πούμε, που υπήρχαν και τα χρήματα να υπάρχει. Αλλά θεωρώ ότι η ποίηση είναι κάτι που μπορεί να έχει εφαρμογή στη ζωή μας. Γιατί η ποίηση μας διδάσκει, αλλά εμείς κλείνουμε τα αυτιά. Έτσι ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι όχι απλά κλείνουμε τα αυτιά, όχι απλά δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μάλλον θέμα, σοβαρό πρόβλημα παιδείας όσον αφορά το να διαβάσουμε είτε στα παιδιά μας είτε εμείς ποίηση. Αλλά ένα παραπάνω, πιστεύω ότι τη διακομωδούμε κιόλα στην ποίηση. Γιατί αν θυμηθώ τώρα, έτσι μου ήρθε πολύ ξαφνικά, πολύ έτσι, ναι. Ήταν μια ελληνική ταινία που είχαν ένα ποιητή καλεσμένο και το μόνο που έλεγε ήταν άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια, αν θυμάστε, ο ποιητής Φαρβάρας. Η ταινία όμως σατήριζε αυτούς που λειτουργούν έτσι αντιμετωπίζοντας την ποιήση. Όχι την ποιήση σαν ποιήση. Και εδώ αυτό που λέμε, ότι αυτό που σχολίασε Δημήτρη, ότι η ποιήση είναι θεωρία, θεωρούν μάλλον ότι είναι θεωρία, ότι είναι πράγματα τα οποία είναι έξω από τη ζωή και πέρα από αυτά που βιώνουμε και πέρα από αυτά που ζούμε. Έχω την αίσθηση όμως ότι τελικά, επειδή δεν ακούσαμε τους ποιητές, δεν ακούμε, συνεχίζουμε να μην ακούμε τους ποιητές, δεν τους ακούσαμε παλιότερα, δεν τους ακούμε τώρα, έχουμε μία τάση εθελοδουλείας. Και αυτό, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, όπως έτσι συνηθίζεται να κατηγορούμε τους ξένους, κατηγορώ μόνο εμάς, στο τέλος. Γιατί η Ελλάδα θα είχε πράγματα να κομίσει, θα είχε έναν τρόπο ζωής, έναν πολιτισμό, πολιτισμό σημαίνει τρόπο ζωής, θα είχε να δώσει έναν τρόπο ζωής έξω, να κάνει μια πρόταση ζωής, αν άκουγε τους ποιητές. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά. Απλά πριν κάνεις την αναφορά, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχουμε γραμμή στον αέρα που πρέπει να βγάλουμε. Α, έτσι, συγγνώμη. Καλησπερίζω λοιπόν την φίλτα τη Μαρία Χατζάκη. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Καλησπέρα, Μαρία. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ ωραία η καλεσμένη σου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Δεν θέλω να στερήσω ούτε λεπτό. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι, επειδή είμαι δασκάλα. Δεν στερείς κανένα λεπτό. Σε ακούμε με πολύ χαρά. Θεωρώ ότι έχουν απόλυτο δίκιο και έχω να πω ότι το σύστημά μας είναι γνωσιοκεντρικό και τεχνοκρατικό. Θα έπρεπε από πολύ μικρή ηλικία να εντάσσεται η ποίηση μέσα στα σχολικά βιβλία, πράγμα που πλέον έχει εκλείψει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι στα δικά μου χρόνια μαθαίναμε για ποιητές, μιλούσαμε για ρομαντισμό, μιλούσαμε για Σολομό, μιλούσαμε για Δροσίνη, μιλούσαμε για Βιτσέντζο Κορνάρο. Τώρα απέχει μακράν η παιδεία από αυτά τα ερεθίσματα. Και απλά ήθελα να πω ότι θα συμφωνώ απόλυτα μαζί τους και θα ήθελα πάρα πολύ αυτό να μπει μέσα στα σχολεία. Ό,τι γίνεται από θέμα ποίησης γίνεται από καλή ποίηση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, αν θέλουν να διδάξουν, θα το διδάξουν. Τα παιδιά έχουν απίστευτες ικανότητες. Πρέπει να έχουν το δικαίωμα και στη φαντασία και στο όνειρο και στο συναίσθημα. Αυτά. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να ήσουν εδώ, αλλά δεν μπόρεσες σήμερα δεν να τα καταφέρεις. Δεν μπόρεσα σήμερα. Σας απολαμβάνω όμως. Και αν δεν κάνω λάθος, Μαρία, το Σάββατο θα κάνεις και εσύ αναφορά στην ποίηση
στην εκπομπή, γιατί η Μαρία Χατζάκη είναι το Σάββατο 12 με 2 στο ροζωνάρισμα στην Κρητική Παράδοση. Ναι. Έτσι, ναι, νομίζω ότι θα κάνεις και εσύ αναφορά στην ποιήση, έτσι δεν είναι? Κάποια πράγματα. Είπαμε το προηγούμενο Σάββατο, όπως θυμάστε. Θα πούμε και κάποια ακόμα και το επόμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά σε όλους σας εκεί που μας ακούτε. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και να περνάτε καλά. Πίστη. Φιλάκια πολλά. Φιλιά, καλό απόγευμα. Γεια. Να πω λίγο κάτι, Λάζαρε, σου τρώω το χρόνο τώρα. Όχι, είμαστε μια τώρα παρέα. Δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, και χρόνο. Το δικό μου το χρόνο τρώω, αλλά τέλος πάντων το προσπερνώ. Λοιπόν, εσύ θα ξαναβγείς και την Παρασκευή. Δεν έχεις πρόβλημα. Εμείς θα ξαναβγούμε. Να πω κάτι πολύ μικρό. Είναι μια λέξη. Τώρα, γιατί θυμήθηκα λίγο τη δεύτερη μου την ιδιότητα. Ναι. Σαν εκπαιδευτικός, είχα διαβάσει την καλύτερη, θεωρώ, κριτική για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μιας που θίχτηκε το ζήτημα, με μία λέξη που νομίζω το αντιπροσωπεύει ολοκληρωτικά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, η λέξη αυτή που με έχει μείνει χαραγμένη είναι ότι το σύστημά μας είναι εξετασιολάγνο. 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 Δηλαδή, από την κορφή ως τα νύχια, ο μοναδικός στόχος είναι οι εξετάσεις. Ναι. Δεν είναι κανένας στόχος να μπουν στο κεφάλι μας κάποιες χρήσιμες, εφαρμόσιμες για τη ζωή γνώσεις, αλλά και να έχουμε και μία, αν όχι βαθύτερη, τουλάχιστον επιδερμική πνευματική καλλιέργεια. Ναι. Λίγο, το μόνο θέμα μας δηλαδή είναι να πάμε στις εξετάσεις, απλά να διαβάσουμε έτσι τότε. Και να μπει ένας βαθμός. Μηχανικά ίσως τις περισσότερες φορές, έτσι παπαγαλίστηκα που λέμε. Απλά για να πάρουμε το βαθμό, έτσι, αυτό. Αυτό, μάλιστα. Πριν πω αυτό που ήθελα να αναφέρω. Μάλλον δεν θα το πεις, από ό,τι μας κόβω. Θέλω δεν να θα κάνω το πεις, όχι, ναι. Δεν πρόκειται να σε αφήσουμε. Ναι, έχουμε να κάνει κόμμα τώρα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Α, όλα εναντίον μου. Ωραία, εντάξει. Το χαίρομαι. Χαίρομαι. Όχι, αλλά απλά λέγω, πριν ολοκληρώσεις εκείνο που θες να πεις, θα πεις φυσικά αυτό που θέλεις τώρα, έλεγα να ακούμε ένα τραγουδάκι για να σπάμε λίγο. Ναι. Κατάλαβες. Ένα λεπτάκι μόνο. ένα μικρό σχόλιο θα κάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, που έχει απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο έχει και η κυρία που κάλεσε. Η Μαρία. Αλλά ναι, έχει απόλυτο δίκιο και ο Δημήτρης σε αυτό που λέει. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να βαθμολογηθεί η έκθεση ιδεών. Δηλαδή, πόσο χειρότερα πια, πόσο πιο χαμηλά, πόσο ρομπότ μπορείς να κάνεις ένα παιδί και να του συσσωρεύσεις πληροφορίες ουσιαστικά άχρηστες. Γιατί όλες οι πληροφορίες είναι άχρηστες, αν περνάνε άκρητες. Είναι απλά τα πράγματα. Ας πούμε ένα τραγούδι και βαθμολόγηση ιδεών σε ένα απόλυτα θεωρητικά δημοκρατικό κράτος. Συνιστά. Τι συνιστά? Έτσι. Λεξική χούντα. Τέλος. Και ιδεών. Έτσι τώρα εντελώς δημοκρατικά σταματάς να μιλάς εσύ και παίζει μουσική ο Δημήτρης και η Λένα. Αν είναι και το Δημήτρη, πάω πάσο απόλυτα. Τι θα ακούσουμε, παιδιά? Λοιπόν, θα ακούσουμε «Δρόμοι παλιοί» σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Μάλιστα. Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα, κάτω απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες κι η πόλη νεκρή. Την ασημαντή παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά, κανένας ανταμός ο κάποτε φάσμα χαμένο του πόδου μου. Και εγώ
ξεχασμένος γιατί θα σως, να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάνες, και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανέναν, κι ούτε κανένας, ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανέναν, κι ούτε κανένας, ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε. Μπράβο, 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 χίλια μπράβο. Χτυπήσαμε κόκκινα, έχω να σας πω. Η φωνή σου, μιλάμε για καμπάνα, φόρα και κανένα ακουστικό. Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Λάζαρε, θέλεις να ολοκληρώσεις για τον Κάλβο για να μην μου το χρωστάς? Ναι, ναι, γιατί στο χρωστούσα. Θέλω να πω πρώτα να αναφέρω ένα απόσπασμα από ένα ποίημα του Κάλβου και μετά θα πω τα περαιτέρω που θέλω. Και λέει το εξής, είναι το ποίημα «Η Οδή Τέταρτη», λέγεται «Η Σάμον», και λέει το εξής: «Όσοι το χάλκιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση, θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα τετράστιχο, ένα στίχο μάλλον, εφόδιο. Εφόδιο για τις νέες γενιές, εφόδιο για τα παιδιά που βγαίνουν από το σχολείο, εφόδιο για να γεννήσεις πολίτες, πρωτίστως πολίτες, ανθρώπους που να βρίσκουν χαρά στην ανάληψη των ευθυνών, στο να μπαίνουν στο σύνολο και να θέλουν να φτιάξουν πράγματα, να θέλουν να κρίνουν πράγματα, να θέλουν να διορθώσουν κακό κείμενα. Να πω και ένα κάτι για τον Κάλβο. Κάποιες πληροφορίες. Ο Κάλβος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1792, πέθανε στην Βόρεια Αγγλία το 1869. Εφόδιο, λοιπόν. Νομίζω ότι ξεκινώντας από τον Κάλβο, έχεις εφόδια. Έχεις εφόδια να φτιάξεις γενναίους πολίτες, καταρχάς. Ανθρώπους που θα θέλουν να θυσιάσουν πράγματα για την ελευθερία τους. Κάπου εκεί τελειώνει η θελοδουλία αυτού του λαού. Στην ανάγνωση του Κάλβου, στο να εντρυφήσουν στην ποιήση του Κάλβου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι το κατάντημά μας κάπου εκεί θα τελειώσει. Όταν εμείς αρχίσουμε να φτιάχνουμε νέες γενιές ανθρώπων που να διδάσκονται αυτά τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά τον Κάλβο. Και γενικά δεν θέλω να κόβω και από τις ωραίες ακροάσεις που κάνουμε και εμείς και τίποτα, οι ακροατές από τον Δημήτρη. Δεν κόβεις τίποτα, γιατί και αυτά που λες πρέπει να ακουστούν, θαρώ ότι είναι πάρα πολύ σοφά, ναι, και πολύ νομίζω ότι αξιόλογα, οπότε θα πρέπει να ακούγονται, ναι, και ίσως και συχνότερα, όχι ότι μία φορά το χρόνο σαν Παγκόσμια ημέρα ποιήσης. Την παιδεία μας. Να συμπληρώσω και τα λόγια της κυρίας Μαρίας που πήρε πριν τηλέφωνο. Να πω κάτι, ότι πέραν από όλα αυτά που έχουν δικαιώματα παιδιά, στον ρομαντισμό και όλα αυτά,
δικαίωμα στο να μπορούν να έχουν και να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Η συσσόρευση πληροφοριών, η άκρητη συσσόρευση πληροφοριών είναι το πρόβλημα. Αμάσιτα όλα. Αμάσιτα όλα. Όλα. Κατά δική μου άποψη, να διδαχτεί η ιστορία και να αφήσουν τα παιδιά να κρίνουν από μόνοι τους τον νικητή και τον ιτημένο, να κρίνουν από μόνοι τους το ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Mm-hmm. Από τις μάχες που έγιναν, από τις μάχες που δόθηκαν. Και να μην τα πασάρουν όλα έτσι. Και να μην είναι όλα άκρητα δομημένα. Και εδώ τώρα, πέραν από τον Κάλβο, που μας δίνει την ουσία του πράγματος για έναν ελεύθερο πολίτη, είναι και ο Καβάφης μας, ο μέγιστος. Ο μέγιστος Καβάφης. Που δίνει πραγματικά μια ουσία παραπάνω. Εδώ μάλλον είναι η πεμπτουσία του πράγματος, η πεμπτουσία της ζωής. Τα ανεκτήμητα και τα δύσκολα έβγε του Δήμου και των Σοφιστών. Mm-hmm. Να ξαναφτιαχτούν, όπως είπα και πριν, πολίτες, να θέλουν να συμμετέχουν στο άθλημα της πόλεως, να θέλουν να χαίρονται, να βρίσκουν χαρά στην ανάληψη των ευθυνών, να το ψάχνουν και να μην δίνουν τόση βάση στα υλικά αγαθά, στο να αποξενώνεται ο ένας από τον άλλον. Και να χάσαμε αυτό. Αυτό, τον Δήμο. Τον Δήμο που έδινε τα εύγε. Το ότι κάνεις κάτι και περιμένεις να επιβραβευτείς από τους συμπολίτες σου, από τους κοντινούς σου. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Δημήτρη, εσύ τι θέλεις να πεις? Θέλεις να πεις κάτι, θες να τραγουδήσεις κάτι, τι θες να κάνεις? Τι να πω, μ' αρέσουν πολύ αυτά που ακούω, πραγματικά. Ναι. Αν ο Λάζαρος λέει ότι να μην μας τρώει χρόνο, ας πούμε, γιατί πρέπει να ακούγονται τα τραγούδια, εγώ θα πω ότι ας πούμε και δύο τραγούδια λιγότερα, γιατί πρέπει να ακουστούν κάποια πράγματα επιτέλους. Πρέπει να ακουστούν και, όπως είπα, όχι μία φορά το χρόνο. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο όμορφο. Σίγουρα. Να γίνονται τέτοιες συζητήσεις πολύ συχνότερα. Μα πρέπει να τη γιορτάζουμε την ποίηση μέσα μας. Έτσι. Και όχι μία φορά κάθε το χρόνο. Κάθε μέρα. Όπως και πολλά άλλα πράγματα γιορτάζουμε μία φορά το χρόνο που θα έπρεπε να είναι συχνότερα. Τέλος πάντων. Έχεις κάποια προτίμηση σε τραγούδι, Λάζαρε? Τα βαλματένα λόγια. Αχ, τα αγαπημένα. Βαλματένα λόγια. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος τώρα, Μάνος Ελευθερίου. Ναι. Δεν κάνω λάθος. Δεν κάνεις. Σωστό. Σωστό. Μάνος Ελευθερίου, στίχη, και Μαρκόπουλος Γιάννης, μουσική. Συγκλονιστικό τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μου. Κάθε Σάββατο στην εκπομπή των παιδιών ζητάω να τα ακούσω, είναι αλήθεια. Και τώρα θα χαρώ πάρα πολύ που θα τα ακούσω από εσάς. Απλά να ζητήσω συγγνώμη εκ των υστέρων, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θα πούμε ορισμένους από τους στίχους, mm-hmm. γιατί επιμένω να ακουστούν κάποια πράγματα σήμερα, έτσι, για την ποιήση. Πόση ώρα δηλαδή είναι άμα πεις όλους τους στίχους? Θέλετε να τους πούμε όλους? Εγώ σε ρω... δεν έχω πρόβλημα. Είναι αρκετό. Όχι, πόσο, θα... πόσο είναι πάνω αρκετό. Από 5 λεπτά. Εκεί είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυγιάσανε στην τερία που στράγγιζες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σουν ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τα στρατού φωνιά.
γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πλερωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά και απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί στη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λίμνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια να ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή πως έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή, πως το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει στην αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μαλάματε μια λόγια στο χορτάρι προς χρησκιά την άλλη τη γενιά. Δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή τοξότες, φαλάγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργοι ραμιβοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς. Συγχαρητήρια, παιδιά. Εγώ το μόνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί κλείσαμε μία ώρα εκπομπής. Παρεάκι με την πίστη είστε, Sky 92,6 και στο μικρόφωνο η Θεοπίστη Δαφνή. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί. Sky 92,6. Λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Πάνω χωρί κάτω χωρί, ανηφορικά τη φόρη και με κάμα και βροχή,
ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς, θα φανά από δαό του νιάς. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι κι άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα, και στο πολέμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς, θα φανά από δαό του νιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά από δαό του νιάς, θα φανά από δαό του νιάς. Νίκος Ξυλούρης ήταν αυτός, η μπαλάντα του Κυρμένιου. Ακούγεστε, θέλω να σας πω, είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ναι, έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της υπέροχης εκπομπής αφιερωμένη στην ποιήση. Ακούμε υπέροχα και τραγούδια ζωντανά και από τον Ξυλούρη ακούσαμε κάτι. Και σε αυτό το σημείο, επειδή έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα, παιδιά, θέλω να σας πω, τα λέω όλα πολύ γρήγορα για να μην χαλάσω μετά τα παιδιά και τη ροή των σκέψεών τους και τον ηρμό του Λάζαρου εδώ πέρα που αφιερώνει σήμερα. Έχω ξεχάσει να πω καλησπέρα σε πάρα πολύ κόσμο σήμερα που, έχει, που είναι στην ομάδα στο Facebook, στο Παρεάκι με την Πίστη. Τώρα δεν ξέρω σε ποιον να πρωτοπώ, είναι πάρα πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε Sky 92,6. Ημέρα ποίησης σήμερα εδώ στο Παρεάκι με την Πίστη. Και θέλεις κάτι να πεις, Λάζαρε Θαρώ, για τη μπαλάντα του Κυρμένιου που ακούσαμε? Μπαλάντα του Κυρμένιου. Δεν έχεις να πεις πολλά. Κώστας Βάναλης, βραβείο Λένιν. Κάθε στίχος βραβείο Λένιν. Ναι, βεβαίως, Κώστας Βάναλης. Χαρακτηριστικός κάθε στίχος, κάθε τετράστιχο και ένα μεγάλο νόημα. Το ποίημα, καταρχάς να πούμε ότι είναι τεράστιο το ποίημα, είναι, η απαγγελία του μόνο είναι 6 λεπτά, οπότε έπρεπε να συγκεκριμένοι στίχοι να μπουν μέσα για να γίνει το τραγούδι. Τι να πω, κάθε στίχος πραγματικά είναι και μία λεπτομέρεια η οποία πάει πίσω τον κόσμο. Χαρακτηριστικά να αναφέρω για την μπαλάντα του Κυρμένιου του Κώστα Βάρναλη, σε ένα σημείο κάποια στιγμή, εκεί που ο Κυρμένιος είναι
με έναν ιερέα ο οποίος τον έχει υπό την εκμετάλλευσή του. Κάποια στιγμή λέει ο στίχος ότι λέει ο Κυρμέντιος, αντραμίζομαι, λέει, πεινώ. Του λέει ο παπάς, σου θα φας τον ουρανό. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν για την κριτική σκέψη η οποία πρέπει να αναπτυχθεί στη χώρα μας. Χορηγός των άκρητων πληροφοριών, η Εκκλησία. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά έτσι νομίζω, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Εξού και το πίστευε και μία ερεύνα. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τώρα. Νομίζω θα ήθελε, συγγνώμη που σε διακόπτω, να στείλεις καλησπέρα στο Χρήστο από την Αθήνα, το Χρήστο Γιώτη. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο Γιώτη, οπωσδήποτε. Επίσης. Και σε ποιους άλλους θα ήθελες να πεις καλησπέρες που νομίζω την άλλη φορά ξέχασες. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Είδες που, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Πέρα από για να σας συντονίζω. Καλησπέρες μου, τώρα κάνω μια σφίνα για τις καλησπέρες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι απαραίτητα και αυτά. Και εσείς, παιδιά, αν θέλετε κάπου να στείλετε στο My Dream, ας πούμε, καλησπέρες, πολύ ελεύθερα, έτσι. Από μένα καλησπέρα στο φίλο μου τον Απόστολο τον Μελή, όπως και να έχει. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τον Απόστολο, να πούμε κάτι συγκεκριμένο, έτσι, ότι το τραγούδι της Λίθης στο κρασί. Της Λίθης στο κρασί ήταν ένα ποίημα το οποίο είχα γράψει και έχει μελοποιήσει ο Απόστολος και το τραγουδάει κιόλας, το ερμηνεύει. Χαιρετισμού στην Κύπρο και στη Στέλλα. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Διονύση τον Πουλόπουλο, τον ποιητή. Τον Διονύση τον Πουλόπουλο. Τον Διονύση τον Πουλόπουλο, ναι, τον ποιητή, που θα κάνω μια αναφορά γιατί έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό του ποίημα, παλιό μεν, αλλά που χαρακτηρίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στη χώρα μας γενικά. Mm-hmm. Επίσης να στείλω στους φίλους μου στη Σάμμο, mm-hmm, χαιρετίσματα. Ξέρουν ποιοι είναι, δεν θέλω έναν να αναφέρω ονόματα γιατί είναι αρκετοί. Ξέρουν ποιοι είναι αυτοί. Τα χαιρετίσματά μου στη Σάμμο. Καλό κουράγιο. Στην τηλεόραση. Τα φιλιά μας στην όμορφη Σάμμο. Κάπως έτσι. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους εκεί. Με το πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα με το προσφυγικό. Καλό κουράγιο στους ανθρώπους εκεί στη Σάμμο. Και όχι μόνο σε αυτούς. Και όχι μόνο σε αυτούς. Ναι, ναι, έχουμε και εδώ μαντάτα. Αλλά δεν είναι η εκπομπή τώρα για να λέμε τέτοια. Σαφέστατα. Και όχι μόνο εκεί. Τώρα. Δεν ξέρω αν θέλουν να συνεχίσουν τα παιδιά να στείλουν χαιρετίσματα, γιατί εγώ έχω διάφορα να πω εδώ. Είμαι σίγουρη. Ναι. Και μέχρι τις 10 να κάτσουμε θα έχεις να πεις. Δεν είναι θέμα. Θα έχω να πω μέχρι αύριο. Είναι το θέμα της ποίησης από μόνο του είναι τόσο είναι μεγάλο, χαοτικό, ρε παιδιά, που δεν νομίζω ότι μεγάλο. Μπορεί να τελειώσει ποτέ. Όσες ώρες και να μιλάμε. Είναι τεράστιο. Να κάνω μια ερώτηση εγώ, η Αδαή τώρα. Εσείς είστε και λίγο σχετικοί. Είναι τυχαίο που όταν κάτι είναι πολύ όμορφο, μια γυναίκα, ας πούμε, κάποιος θα την πει, είναι σαν ποίημα. Ή έκανα ένα φαγητό και το ποίημα. Ή ζωγράφισα κάτι και το ποίημα. Είναι τυχαίο. Τυχαίο δεν είναι. Αλλά δεν είναι, νομίζω, και πάντα εύστοχο. Γιατί ένα ποίημα μπορεί να είναι επικίνδυνο πάρα πολύ για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων. Ένα ποίημα μπορεί να είναι. Απλά θέλω να πω ότι εκφράζει κάτι πολύ όμορφο αυτή η έκφραση, έτσι δεν είναι. Εκφράζει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έτσι δεν είναι. Δεν πάει για άσχημο, για όμορφο πάει. Δεν είμαι πολύ έξυπνη ώρες ώρες, γράψτε το αυτό που είπα, γιατί θα το ξεχάσω. Είναι όμορφο ένα ποίημα μόνο και μόνο που το οποίο δημιουργείται. Που σημαίνει ότι χρειάστηκε μια σκέψη, μια αντίληψη πραγμάτων και δίνει κάτι χαρακτηριστικό δικό του, του ποιητή. Το ποίημα. Ναι, ναι. Αυτό είναι η ομορφιά του. Γιατί πάντα το ποίημα, σαν ποίημα και θέμα, μπορεί να μην είναι όμορφο από την άποψη της θεματολογίας. Mm-hmm. Πάντα. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Ναι. Απλά είναι. Αυτό εκφράζει κάτι όμορφο. Αυτό που πήγα να πω για την επικινδυνότητα. Ναι. Ένα ποίημα μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όταν, παράδειγμα, ο Κάλβος πριν που αναφέραμε, το ποίημα, το συγκεκριμένο ποίημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για αυτούς που χαίρονται να κάνουν την παγκοσμιοποίηση. Χαίρονται να δημιουργήσουν αυτό το χάος. Mm-hmm. Αυτό το ποίημα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί ναι, λειτουργεί ως ξυπνητήρι για τους mm-hmm, ανθρώπους. Τώρα, τι ήθελα να πω. Έκανα πριν μια αναφορά στον προσωπικό μου φίλο, τον Διονύση τον Πουλόπουλο, που έχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ποίημα για την εποχή, για την αδιαφορία που έχουμε ο ένας με τον άλλον και η αδιαφορία σε μεγάλο μέρος μας φέρνει και σε αυτό το σημείο τώρα το τραγικό που είμαστε εδώ. Το ποίημα, το τετράστιχο που θα αναφέρω είναι από την ποιητική συλλογή Φωνές χωρίς ήχο και είναι γραμμένο το 1992. Ο Διονύσης Πουλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942, ο οποίος προσωπικά έχει γνωρίσει το Βάρναλη και έχουν κάνει και
και συναισθίαση έτσι προς τη μήνη του με ποίηματα και τα λοιπά. Και τότε του είχε πει χαρακτηριστικά ο Βάρναλης, πολύ σημαντικό, το έχω κρατήσει με τον Ποδιονύση, μου λέει, ευτυχώς μου λέει που εσείς οι νέοι ποιητές αγωνίζεστε ακόμα, γιατί εμείς οι υποτίθεται μεγάλοι ποιητές έχουμε σοπάσει. Ήταν αναδραχιαστικό αυτό που του είπε ο Βάρναλης. Και το ποίημα λέει, πάει ως εξής, λέει το τετράστιχο το απόσπασμα, λέει, κίτρινα ξόφυλλα, μαύρες μεσιανές σελίδες, η ζωή παραπέει στη διπλανή κάμαρη και εμείς σιγοσφυρίζουμε αδιάφορα. Νομίζω... Τα λέει όλα. Αυτό το αδιάφορα είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής μας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Και παρόλα αυτά όμως, αυτό το αδιάφορα τίνει να τον κρεμίσει ο Έλληνας. Και εδώ βρίσκουμε την ελπίδα στον Έλληνα. Εγώ προσωπικά δηλαδή εδώ βρίσκω την ελπίδα στον Έλληνα. Αυτή την αδιαφορία τίνει να την κρεμίσει. Αυτή την αδιαφορία την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια γενικά, τίνει να την κρεμίσει ο Έλληνας. Και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά με αυτά που συμβαίνουν τώρα με το προσφυγικό. Άνθρωποι που φτωχοί, που τους έχει σακατέψει η κρίση, βοηθάνε τους συνανθρώπους τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν λέμε ότι ο Έλληνας τελικά πρέπει απλά να κάνει ένα μικρό κλικ προς την ποιήση. Γιατί την ποιήση την έχει μέσα του. Ναι. Αυτό το ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο είναι μια βάση για την ποιήση. Έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω αν λανθάνω. Πολύ φιλοσοφημένο αυτό που λες. Πολύ ψαγμένο θα πω εγώ. Δέχομαι απόψεις και να με διορθώσει όποιος θέλει. Λένα, έχεις να πεις κάτι. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Και λες, όταν μιλάς, μιλάς πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κακός που δεν μιλάς. Δεν ήθελα να διακόψω, γιατί δεν έχω να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο Λάζαρος και δεν τα παιδιά της γενιάς μας που αδιαφορούν παντελώς για την ποιήση. Όχι μόνο για την ποιήση, για την ποιήση λέει πράγματα. Τα εκφράζει με έναν πολύ άμεσο τρόπο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Και δυστυχώς η δικιά μας γενιά δεν την ενδιαφέρει. Είμαστε μόνο αυτοί που θα διαφερθούμε πραγματικά, είτε αυτά τα παιδιά που θα το σπουδάσουν, είτε οτιδήποτε. Αν υπάρχει λόγος δηλαδή συγκεκριμένος έτσι. Δεν. Πιστεύω ότι έχουμε παρεκκλίνει πολύ της πορείας μας, ειδικά σε σχέση. Και τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, υπάρχουν λύσεις, έχετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση, γιατί το ανέφερε και πριν ο Δημήτρης. Ακόμα και στα πανεπιστήμια όταν μπαίνουμε, και εγώ στο σχολείο μου. Στην ελληνική φιλολογία, πάλι όταν τα μαθαίνεις από αποστήθηση κάποια πράγματα απλά για να εξεταστείς, για να πάρεις ένα βαθμό πάνω του 5 για να περάσεις το μάθημα, την επόμενη στιγμή φλαπ έχουν. Το έχεις ξεχάσει κιόλας, έχει διαγραφεί αυτή τη μήνυμα. Και γιατί και κάποια πράγματα. Το μάθημα είναι δασκαλοκεντρικό και όχι μαθητοκεντρικό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς θα περάσει το παιδί την ποίηση, όπως ανέφερε ο Λάζαρος, π.χ. πώς εξηγεί το ποίημα του Κάλβου, το Ισάμον. Πρέπει να το εξηγήσει, πρέπει να αφιερώσει ένα τέταρτο μέσα στην τάξη, 20 άλλο, το μισάρο, ολόκληρη την ώρα, να ακούσει τις απόψεις των παιδιών. Παιδιά, τι σας. Πείτε, τι σας βγάζει αυτό το ποίημα. Έχει, ας πούμε, το θέλει αρετή και τόλμηνη ελευθερία. Ναι, είναι αυτό το συνηθισμένο, ναι, που το ακούμε. Ναι, αλλά δεν το δίνουμε σημασία για που το ακούμε. Το προσπερνάμε απλά. Το ακούμε για να το ακούσουμε. Πόσο σημαντικό είναι. Και αυτό που λέει η Λένα. Είναι. Συγχωρείς, αυτό που λέει η Λένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που λέει το μαθητικό. Είναι δασκαλοκεντρικό και όχι μαθητοκεντρικό το μάθημα. Αυτό είναι πώς δένουν όλα. Πώς δένουν όλα. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι ατομοκεντρική και όχι κοινωνικεντρική. Εν ολίγης ο καπιταλισμός. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Όλα είναι κύκλος. Εδώ και 300 χρόνια όλα είναι κύκλος τελικά με την ποίηση. Όσο φτάνουμε, όσο η γενική μας εικόνα είναι σε ένα πλαίσιο ατομοκεντρικό που λειτουργεί μέσω του καπιταλισμού, αυτό το πράγμα, τώρα θα με περάσω και για ο κομμουνιστή όπου με ακούνε, δεν είμαι κομματοκοποιημένος καθόλου, πολιτικοποιημένος πάρα πολύ. Λοιπόν, όσο το πλαίσιο είναι ατομοκεντρικό, φτάνουμε στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θέλουμε εμείς, τουλάχιστον που θέλουμε έναν κόσμο ο οποίος να είναι κοινωνικεντρικός, έναν κόσμο που να καταρρύπτει την αδιαφορία, να αδιαφορεί μόνο για τα κακό κείμενα και να φτιάχνει πράγματα, λειτουργεί αρνητικά ως προς εμάς. Και φτάνει σε ένα σημείο να. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία, γιατί εμείς πια μεγαλώσαμε. Λίγοι θα μπορέσουν να αλλάξουν την άποψη. Τα παιδιά είναι σαν τα σφουγγάρια.
Mm-hmm. Ό,τι και να τους πεις, θα το κρατήσουν. Γιατί είναι οι πρώτες πληροφορίες που μπαίνουν στο μυαλό τους, οι τρόποι συμπεριφοράς στην κοινωνία. Πρέπει να τα βάλεις. Εκεί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου. Ίσως πιο σημαντικός από τον καθηγητή που θα πάει στο γυμνάσιο και το λύκειο. Γιατί ο δάσκαλος βάζει τις βάσεις στο παιδί. Και ο σωστός ο δάσκαλος έχει να αντιμετωπίσει και τους λάθος γονείς. Έτσι ακριβώς. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Ο δάσκαλος μπορεί να θέλει. Ο δάσκαλος θα τον αφήσουν και... όμως να το κάνει. Δεν νομίζω να τον το αφήσουν. Το δάσκαλο δεν το επιτρέπουν και το κράτος. Ειδικά στα ιδιωτικά νομίζω τα σχολεία έχουν πολύ πρόβλημα με αυτό. Γιατί είπε στο παιδί μου αυτό. Εγώ το μεγάλωσα έτσι. Θα πω μόνο κάτι σε αυτό. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι συνοδός στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Γιατί και αυτό παίζει, είναι σημαντικό. Λίγο φεύγουμε από τη συζήτηση, αλλά. Δεν πειράζει. Παίζανε στην Άμμο, έπαιζε το παιδάκι που έχει αυτές τις ειδικές ανάγκες, ήταν και η μέρα. Εχθές ήταν για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Και πάει ένα παιδάκι κανονικό να παίξει μαζί του με την Άμμο και αυτά, και πάει η μαμά, το αρπάζει από το χέρι και αρχίζει να του βάζει ντετόλ στα χέρια γιατί πλησίασε αυτό το παιδί. Και γυρνάει το παιδάκι και λέει στον φίλο μου, τι έκανα. Αν είναι δυνατόν. Γυρνάει το παιδάκι και λέει τι έκανε. Εξήγησε τώρα εσύ αυτό το παιδάκι τι έκανε. Που δεν έκανε τίποτα. Μα αυτά ξεκινάνε τους γονείς. Βεβαίως ξεκινάνε. Μου δάκρυα μόνο από τους γονείς. Τέλος πάντων, εσυχίζομαι όταν ακούω τέτοια, ξέρεις κάτι παθαίνω. Δεν υπάρχει ενημέρωση στους γονείς. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει, γενικότερα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει παιδεία να ενημερώσει τους γονείς. Να βοηθήσει ο κρατικός μηχανισμός. Δεν βοηθάει ούτε τους δασκάλους, δεν βοηθάει κανέναν αυτή η παιδεία. Αυτός ο τρόπος, ο κρατικός μηχανισμός που λειτουργεί αυτήν την παιδεία που λειτουργεί. Με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν υπάρχει. Πάσχουμε στην Ελλάδα από παιδεία γενικότερα. Σε πολλά θέματα. Αυτό πιστεύω εμπολής οφείλεται στο ότι είμαστε ένα πάρα πολύ. Είμαστε σε μεγάλο ποσοστό ένα κράτος θεοκρατικό στην ουσία. Αλλά ας περάσουμε στο. Είναι μεγάλο θέμα αυτό με το θεοκρατικό. Αυτό για Δημήτρης, να μην το πεις τώρα και σε κόψω, και γι' αυτό το. Καλύτερα, θέλετε να πείτε κάτι, ένα τραγουδάκι, θες να πεις κάτι χωρίς τραγουδάκι, εσύ θα μου πεις. Θα πω λίγο κάτι χωρίς τραγουδί. Βεβαίως. Έτσι ένα προβληματισμό βασικά θα δώσω. Mm-hmm. Το δεύτερο μέρος της απάντησης θα το δώσω με το τραγούδι. Το πρώτο είναι επειδή θίχθηκε πολύ το θέμα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι λέγονται και παιδαγωγοί. Mm-hmm. Αυτή είναι μία... Είναι ένα αξίωμα για μένα αυτό, είναι ένα λειτουργήμα το να θεωρείσαι παιδαγωγός. Πολύ λυπάμαι όμως που συνειδητοποιώ ότι δεν θέλουν παιδαγωγούς, θέλουν εκτελεστές αναλυτικών προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν το κράτος θα πρέπει να, βασικά την απόφαση την έχει πάρει ήδη, θέλει εκτελεστές αναλυτικών προγραμμάτων. Το θέμα είναι εμείς όμως που έχουμε και σε παρένθεση τον όρο παιδαγωγή, να καταλάβουμε ότι το πρώτο βήμα ήταν να μπει σε παρένθεση, το δεύτερο βήμα θα είναι να εξαφανιστεί εντελώς. Ναι. Όσο υπάρχει σε παρένθεση ο όρος παιδαγωγός, να φροντίσουμε να το βγάλουμε όπως μπορεί ο καθένας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί αυτό παλεύουμε με θηρία, παλεύουμε με άλλες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουμε και πολύ μέρος. Αλλά καλό είναι τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εκτελεστές. Και για το αν υπάρχει λύση να αλλάξουμε γενικώς, να προσεγγίσουμε την ποιήση και στο προηγούμενο θέμα, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν την προσεγγίζουμε την ποιήση. Να φτάσουμε δηλαδή σε ένα επίπεδο αυτογνωσίας. Mm-hmm. Και αυτό το επίπεδο αυτογνωσίας λέει και το περιγυάλει το κρυφό σε στίχους του Σεφέρη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, που έχει έναν υπέροχο καταληκτικό στίχο. Λέει ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Αμήν. Πάμε. Στο περιγυάλι το κρύφο κι άσπρο σαν περιστέρι δίψασαμε το μεσημέρι, μα το ψάσαμε το μεσημέρι.
το νερό γλύφω. Πάνω στην άμμο τη ξανθή γράψαμε το όνομα. Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γράφη. Ωραία που φύσηξε ο και σβήστηκε η γράφη. Με την καρδιά, με την πνοή, την πόθους και την πάθο. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Υπέροχα, εμείς τώρα περνάμε στο τρίτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Sky 92,6. Επιστρέψαμε λοιπόν και περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής και θα πάμε με το τραγουδάκι ποίημα σε στίχους Λάζαρου Γκέτσιου και θα το ακούσουμε από τη φωνή του Απόστολου Μελή. «Της λύθης το κρασί» είναι ο τίτλος και απολαύστε το. Ποιος το έχει σε πάνω στη γη κι όπου καρπίσει η ομορφιά ξεχνάει τα ίδια της τα κλαδιά. Της λύθης η πηγή σε ξένο τόπο σαν λίγη να ταξιδέψω εκεί μακριά και να χαλάσω τα νερά. Ξεχνιέται ο άνθρωπος, είτε είναι εδώ είτε φύγει. Πότε μη μένει μοναχός κι ο πόνος τον τυλίγει. Thank you.
λυθεί στο κρασί τον μαστραπά να σπρώξω, να πέσει κάτω να χυθεί, την λησμονιά να διώξω. Της λυθεί στο κρασί να μην το πιει και ξεχαστεί, όποιος τα αλήθεια αγαπά τον έρωτα να μην ξεχνά. Ξεχνιέται ο άνθρωπος, είτε είναι εδώ είτε φύγει, πότε μη μένει μοναχός κι ο πόνος τον τυλίγει. Στο κρασί λοιπόν ακούσαμε σε στίχους Απόστολου Γκλέτσιου, σε στίχους ποίημα είναι αυτό, έτσι. Ποιανού ακούσατε? Λάζαρου Γκλέτσιου. Συγγνώμη, τι είπα? Τι είπα? Απόστολου Γκλέτσιου. Συγγνώμη, Λάζαρου. Έβαλες και τον Απόστολο τον Γκλέτσο μέσα. Επειδή, λοιπόν, όχι, επειδή είναι... Τραγουδάει ο Απόστολος Μελής και είδα Απόστολος, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Ακούμε το μεταξύ από πίσω και το παράπονο, που η αλήθεια είναι σήμερα έμαθα ότι το παράπονο που τραγουδάει η Ελευθερία Αλβανιτάκη είναι ποίημα, ε. Που αγαπώ, γυαλό, γυαλό, ξεκίνησα. Και να έχω να πω, δεύτερη ζωή δεν έχει. Που αγαπώ, γυαλό, γυαλό, λοιπόν, προχωράμε και θέλω να σας πω ότι έχουν μείνει σχεδόν 20 λεπτάκια μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε, ό,τι προλάβουμε τώρα πλέον. Όπως είπε και η Μαρία, χρειαζόμαστε και άλλη εκπομπή για την ποίηση. Μία δεν φτάνει και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Χρειαζόμαστε πολλές εκπομπές για την ποίηση. Και μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και άλλη και θα το βάλουμε στο πρόγραμμα φυσικά για να κάνουμε και άλλη εκπομπή και για την ποίηση και για πολλά άλλα πράγματα. Και για πολλά άλλα θέματα. Δεν ξέρω τώρα σε αυτά τα λεπτά που απομένουν. Δεν ξέρω τι έχει σκοπό να κάνει εσύ πίστη ή τι έχουν σκοπό να σας ακούσω. Τα παιδιά, μάλιστα, να μας ακούσεις. Και χάρηκα, θέλω να πω σε αυτό το σημείο πάρα πολύ που τελικά κατάφερες και ήρθες, γιατί η αρχική μας σκέψη ήταν αν μπορείς εσύ να έρθεις και ο Λάζαρος να βγει τηλεφωνικά. Οπότε καταλαβαίνω ότι τηλεφωνικά δεν θα ήταν το ίδιο. Κατέβαλα προσπάθεια, αλήθεια είναι, αλλά... Και έκανες πίσω άλλα πράγματα για να μπορέσεις να είσαι εδώ σήμερα, έτσι. Άξιζε οπωσδήποτε και δεν θα βάλω καν τη λέξη κόπος μέσα στη φράση. Εντάξει. Εγώ προσωπικά, τώρα, στα λεπτά που τελειώνουν, προσπαθώ να βγάλω το εγώ από τις φράσεις μου. Είναι ένα κλειδί. Αχ, αυτή είναι, νομίζω, μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, να βγάλουμε το εγώ, να συμπεριλάβουμε λίγο το εμείς. Ναι. Να συμπεριλάβουμε λίγο το εμείς σε αυτά, αλλά επειδή και η γλώσσα μας έχει έτσι απλοποιηθεί πάρα πολύ και για να συνονοούμαστε, βάζω το εγώ λοιπόν μπροστά και λέω ότι μάλλον επειδή δεν έχω, προφανώς και δεν έχω το χρόνο να πω όσα ήθελα, όλα όσα ήθελα, θέλω να αναφερθώ σε δύο αποσπάσματα, ένα απόσπασμα του Τάσου Λιβαδίτη και ένα του Γιάννη Ρίτσου. Mm-hmm.
και να κλείσω εγώ προσωπικά και μετά τα παιδιά να τραγουδήσουν, να μας χαρίσουν έτσι τις μελωδίες και την ωραία φωνή του Δημήτρη. Το οποίο έχει να κάνει, το μένα απόσπασμα του Τάσου Λιβαδίτη έχει να κάνει με το Θεό, έχει να κάνει με το ότι τελικά μήπως τα αφήσαμε όλα στο Θεό και ο άνθρωπος δεν κάνει τίποτα και λέει έχει ο Θεός, έχει ο Θεός και δεν κάνουμε τίποτα και μιας που έχουμε μια ζωή μόνο ας την χαρούμε έτσι ανώδυνα και ανέμακτα και γενικά μην κάνουμε τίποτα και απλά να περάσουμε και να κοιτάξουμε τον εαυτούλη μας. Λοιπόν, και μας λέει ο Τάσος Λιβαδίδης, ο οποίος είναι, γεννήθηκε και πέθανε στην Αθήνα, γεννήθηκε το 1922, πέθανε το 1988. Σημείο αναφοράς στη γέννησή του ήταν ότι γεννήθηκε το βράδυ της Ανάστασης. Ναι. Ο Τάσος Λιβαδίδης. Λοιπόν, και λέει, και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο σε ένα ποίημά του, το οποίο λέγεται «Το ημερολόγιο ενός υπηρέτη». Χαρακτηριστικός και ο τίτλος και λέει το εξής. Αιώνες τώρα χτυπάω τον τοίχο, μα κανείς δεν απαντάει. Όμως εγώ ξέρω πως πίσω από τον τοίχο είναι ο Θεός, γιατί μόνον εκείνος δεν απαντάει. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Πάρα πολύ. Και κάτι από τον Γιάννη Ρίτσο, τον οποίο δεν αναφέραμε, ο οποίος είναι, είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές που έχουμε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στους νέους, ήθελε πάρα πολύ να βοηθήσει τους νέους, ήθελε πάρα πολύ να δώσει ό,τι έχει καλό από τους νέους και να πάρει από τη ζωντάνια τους. Έτσι έλεγε. Ο οποίος Γιάννης Ρίτσος είναι γεννημένος... βασικά, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω την ημερομηνία γέννηση και θανάτου. Λάθος μου. Δεν πειράζει καθόλου. Θα το αναρτήσω στο Facebook. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Νομίζω όμως το σημαντικό είναι τα λόγια του και αυτά που έχει γράψει, παρά τις ημερομηνίες γέννησης. Νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσε να είναι εφόδιο και μπούσουλας για την εποχή που ζούμε, για όλες τις εποχές βασικά, για να αναθαρίσουμε λίγο και να πάρουμε... Να βρούμε το χαμένο σθένος μας πια στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Και λέει το εξής, είναι ένα απόσπασμα από τη Ρωμιοσύνη το συγκεκριμένο, και λέει τα εξής ο Γιάννης Ρίτσος. Πριν επίσης να σου πω ότι γεννήθηκε τη Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά του 1909 και στη Μονεβασιά και πέθανε στην Αθήνα 11 Νοεμβρίου του 90. 11 Νοεμβρίου έχω γενέθλια, αυτό έχω να σας πούμε. Ναι, εντάξει, σε κάλυψα. Πάρα πολύ. Χαίρομαι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, το ποίημα λέει, είναι ως εξής. Είναι μεγάλο καταρχάς το ποίημα, ένα τετράστιχο, όμως το σημαντικότερο θα πω, που νομίζω ότι είναι θεμέλιος λίθος και θα μπορούσε μαζί, όπως λέγαμε για τον Κάλβο, για τον Καβάφη κλπ, να δώσει μια δύναμη, μια πρίκα, μια όθηση και να είναι εφαλτήριο για τις γενιές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Και να πολεμήσουν για πράγματα. Και λέει το εξής. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Μάλιστα. Μάλιστα, παιδιά, δεν έχω λόγια σήμερα. Δηλαδή, έχω... ενθουσιαστή. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Και χθες που έγραψε ιδιαίτερη τιμή ότι θα είμαι με εσάς, είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή μου που είμαι με όλους εσείς σήμερα. Να κάνω και μια μικρή παρένθεση, κάτι πολύ προσωπικό. Έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου σήμερα. Οφείλω να σας πω ότι δεν απαγγέλω ποτέ ποίηματα. Ναι. Ούτε δικά μου, ούτε λόγω. Ναι, και θέλω να ποτέ... σας πω ότι μου έλεγε ότι θα τα απαγγείλω εγώ τα ποίηματα που έχει σκοπό. Ποτέ μέχρι χθες έλεγα ότι θα απαγγείλει πίστα, αλλά με πήρε ο Ιρμός και ο Σιρμός. Και πολύ καλά έκανε. Που έλεγε και ο Λιαντίνης, ένας καθηγητής. Και πολύ πολύ καλά έκανες. Δημήτρη, σ' ακούμε. Τι να πω. Τα καλύτερα έχω να πω για αυτό που έζησα σήμερα, που ζήσαμε όλοι σαν παρεάκι έτσι πως είμαστε. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Λάζαρο που έκανε όλη αυτή την έκανε πολύ προσπάθεια δουλειά. Εδώ έχει κουβαλήσει τα... βιβλία του, αποσπάσματα μας διάβασε. Τον ευχαριστώ γιατί έμαθα πολλά πράγματα σήμερα τα οποία δεν τα ήξερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε σήμερα. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Μίλτου του Πασχαλίδη,
που στίχους έγραψε ο Άλκης Αλκαίος, ένας αόρατος στιχουργός όπως τον έλεγε, mm-hmm. διότι ο Άλκης δεν ήθελε, δεν τον ενδιέφερε ούτε να φαίνεται ούτε να κυνηγάει τη φήμη, ήθελε να γράφει αυτά που τον εξέφραζαν και νομίζω ότι είναι το σαράκι του Ρεμπό, έτσι mm-hmm. ονομάζεται, και λέει πολλά πράγματα που αντιπροσωπεύουν έτσι το σήμερα. Πάμε λοιπόν. Δεν ξέρω, λένε εσύ αν θες να πεις κάτι. Εσύ θα θέλεις να πεις σίγουρα για τον Μίλτο τον Πασχαλίδη, Θάρο. Καλά κατάλαβα. Δεν θα μου φτάσουν οι δυο, έτσι, οπότε δεν θα πω. Καλά κατάλαβα. Θα συμπληρώσω τον Δημήτρη που πήγε τον Άλκη Αλκαίου. Γιατί και ο Πασχαλίδης έχει γράψει ένα βιβλίο συγκεκριμένα για τον Άλκη. Εν ονόματι Βαγγέλης. Αυτό ήταν η παρέμβαση. Μάλιστα. Το όνομά του ήταν, ναι, ήταν αόριστο. Υπάρχει όλο και όλο μία φωτογραφία του που κυκλοφορεί, δεν θυμάμαι πού, αλλά μόνο μία φωτογραφία του. Ναι, ναι. Εκεί βλέπεις το μεγαλείο ότι... Ναι, καταλαβαίνω. Έβγαζε την ψυχή του χωρίς να θέλει να δείχνει ποιος είναι.